προβλήματα, έτσι. Όχι, κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το σημαντικό, όχι. Γιατί τα προβλήματα είχαμε, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Γιατί δημιουργήθηκαν προβλήματα και οι συγγενείς όλες, έτσι. Χθες ήταν κάτι το πρωτοφανές, το οποίο έχει να συμβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έρχεται πολύ νερό. Έρχεται πάρα πολύ νερό. Και είναι το πρόβλημα που έχουμε, είναι προς δασκάτω, ο δρόμος προς δασκάτω. Έχω ζημιά ή... Όχι, αλλά είναι ένας δρόμος με πάρα πολλές τροφές. Είναι δρόμος του 50, να μην πω του 40, ας πούμε. Δυστυχώς, από ό,τι ξέρετε και εσείς, η Ε65 σταματάει στην Καλαμπάκα και αυτό είναι ό,τι το χειρότερο για μας, όχι για μας, για όλη τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, πιστεύω. Εγώ θεωρώ... Και κάτι πρέπει να γίνει σε αυτή την κατεύθυνση, θέλουμε την βοήθειά σας, να πιέσουμε. Εγώ θεωρώ, τον Γιώργο, ότι για να είναι ολοκληρωμένο το έργο, η Ε65, πρέπει να ξεκινάει τον κόμβο της Παναγιάς, δηλαδή να συνδέει την Εγνατία οδό με κάτω του με τον αυτοκινητόδρομο, την Πατέρα. Δηλαδή είναι αδιανόητο να είναι τυφλός ο δρόμος και να ξεκινάει από ένα σημείο και μετά, γιατί ο σκοπός είναι να συνδέει την Εγνατία οδό με τον αυτοκινητόδρομο της Πατέρα. Κάποια στιγμή πέρυσι συζητούσαμε την Εγνατία και τους παράγουμε, μάλλον πρόπερση, πριν αλλάξει η κυβέρνηση, ότι θα έρχονταν πιο κοντά στα Γαλανά. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει τόσο πού θα κουμπώσει, δηλαδή πάνω στην Εγνατία. Εμάς μας ενδιαφέρει να συνδεθεί. Είτε λέγεται Παναγιά, είτε λέγεται πατώματα μια θέση εδώ κοντά στα Γαλανά, που υπήρχε κάποια σκέψη να κουμπώσει πιο κοντά στα Γαλανά και σίγουρα σαν Γραβενιώτη θέλαμε να κουμπώσει πιο κοντά στα Γαλανά. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Όπως και η Ήπειρος και η Λάρισα μας ενδιαφέρει να γίνει. Να προχωρήσει δηλαδή και να μας σταματήσει σε καμία περίπτωση στην Καλαμπάκα. Γιατί πιστεύω ότι χρειάζεται. Εγώ... Είμαστε αποκομμένοι από την Νότια Ελλάδα, στην Αθήνα, από το κέντρο. Εγώ να πω ότι μετά την επιτυχία που είχαμε στο πρόσφατο Συμβούλιο Κορυφής, όπου ενώ ξεκινήσαμε για 11,5 δις με το νέο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, το νέο ΕΣΠΑ, δηλαδή 2014-2020, τελικά κλείσαμε στα 18,5 και με ενδεχόμενες προοπτικές για ακόμη περισσότερο, θεωρώ ότι θα υπάρξει δυνατότητα για να υπάρξει χρηματοδότηση για να τελειώσει το έργο. Δηλαδή, εγώ φαντάζομαι ότι το πλήρες έργο, το οποίο το ξέρουν όλοι και το κατανοούν, είναι το έργο αυτό που είπαμε, Εγνατία οδός, έτσι, και Ε65 έως την Παθέ. Δεν μπορεί να σταματάει τυφλός ο δρόμος, ας πούμε, στην Καλαμπάκα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί όλο το δίκτυο. Ήδη το βλέπετε κι εσείς σαν Βόρεια Ελλάδα με την Εγνατία, έχουν αλλάξει ριζικά τα πράγματα, μέρα με τη νύχτα. Η Άγιοι για αυτός ο δρόμος, δηλαδή και συνδεθούμε και με το κέντρο, πιστεύω ότι θα πάρει άλλη ανάσα ο τόπος που τη χρειάζεται σε αυτό. Και με τους δύο κάθετους οδικούς άξονες της Εγνατίας που είναι σε εξέλιξη, ναι, είναι μια πολύ καλή εξέλιξη. Θα φύγει από την απομόνωση προς τον νότο όλη η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος. Αυτό το χρειάζεται και η Ήπειρος και η Γουμνίτσα και προς τα Βαλκάνια. Η Ιταλία μέσω του λιμανίου της Γουμνίτσας κλπ. Αυτό δεν ξέρω, Υπουργέ, πρέπει όλοι μαζί δηλαδή να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση να μην σταματήσει σε καμία περίπτωση στην Καλαμπάκα. Δηλαδή δημιουργούμε ένα δρόμο τυφλό. Συμφωνώ απόλυτα και εγώ όχι απλώς είμαι θετικός, αλλά θα βοηθήσω όσο γίνεται, όσο περισσότερο μπορώ. Γιατί θεωρώ, όπως είπα πριν, ότι το πλήρες έργο είναι αυτό. Ξεκινάει από την Εγνατία οδό και καταλήγει κάπως στην Παθέα. Αλλιώς είναι ένα έργο τυφλό. Δεν εξυπηρετεί ανάγκη.